Καλησπέρα τηλεθεατές μου από την όμορφη Αίγινα την παραλία εδώ στη Βαγία. Εγώ θα απολαύσω το ήλιο, τη θάλασσα και εγώ ετοιμάζομαι για μια συνέντευξη, όχι εδώ στη Βαγία, θα πάω σε ένα ξενοδοχείο να γνωρίσω τη Φωτεινή. Γενικά η γιόγκα, να πούμε στον κόσμο, ότι βοηθάει πάρα πολύ να ενώσουμε την ψυχή, το σώμα και το μυαλό. Βοηθάει να ηρεμούμε, να χαλαρώνουμε και να έχουμε επίγνωση σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα και σε αυτό που τρώμε. Να τρώμε σωστά, υγιεινά, με λίγες θερμίδες. Τι κάνετε ακριβώς εδώ? Διατηρώ γενικά από το 1997 ένα γυμναστήριο το οποίο έχουμε και τη γιόγκα. Από το 2005 κάνω πιο πολύ εξειδικευμένες ομάδες και γιόγκα retreat σε όλο τον κόσμο. Και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα πιο πολύ και στα νησιά μας. Εδώ στο Irides κάνουμε κάθε Παρασκευή τα τελευταία 12 χρόνια γιόγκα και για τους πελάτες του ξενοδοχείου αλλά και για όλο τον κόσμο που θέλει να συμμετέχει. Κάνουμε γιόγκα στην παραλία. Χρησιμοποιούμε τα ενεργειακά μέρη της Αίγινας γιατί έχει πολύ ωραίο φως σαν νησί. Και μας αρέσει πολύ και το ηλιοβασίλεμα. Θέλω να μας πεις γιατί είναι τόσο σημαντικό να αρχίσουμε, αν μπορούμε να κάνουμε τη γιόγκα σιγά σιγά. Γιατί με τη γιόγκα μαθαίνεις πολύ εύκολα τις ανάγκες που έχει το σώμα σου. Ισορροπείς τις αισθήσεις σου και έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα να γεύεσαι και να χαίρεσαι τη ζωή 100%. Και αν κάποια στιγμή είσαι κουρασμένος και δεν μπορείς να κάνεις πρακτική, να κάνεις αναπνοές. Να ηρεμεί το σώμα, το μυαλό, να αδειάζεις. Να διαλέξω. Ποιο? Θα διαλέξω αυτό και θα σας δείξω βέβαια που έχουμε μάθει και εδώ σε εκπομπή πώς το κόβουμε το αβοκάρο. Ακούω το λάδι. Βάζω λίγο ακόμα. Θα βάλω πρώτα τις γαρίδες και μετά το αβοκάρο. Παίρνουμε ένα πεπόνι, εδώ. Εγώ το έχω ήδη κόψει, εδώ στη μέση. Κόβουμε φετούλες πεπόνι. Τι κάνουμε μετά? Το παίρνουμε και το βάζουμε στη κατάψυξη. Έτσι θα κάνουμε το σορμπέι. Θα βάλουμε και λίγο μέλι, θα βάλουμε και λίγο lime και λίγο λεμόνι. Μέσα στο μούλτι. Τα υλικά που είπαμε, το λεμονάκι, το lime και το μέλι. Μαϊδανό, φρέσκο, από το κήπο. Για ωραία μυρουδιά εδώ. Άμα μπορούσατε να το μυρίσετε αυτό, φρέσκο πεπόνι με λίγο λεμόνι, λίγο lime, σαν slushy που τρώμε. Έχουμε το πεπόνι sorbet. Τέλειο. Το έχουμε στολίσει κιόλας. Τώρα για να δούμε γαρίδες με τσιγαριστό, θα έλεγα, να έχει μαγειρευτεί. Είδατε τι ωραίο χρώμα έχει. Αχ, τι ωραία δουλειά κάναμε σήμερα. Ωραίο χρώμα και οι γαρίδες, αλλά το θέλουμε με τη σάλτσα τους. Όλα τα αρώματα, δεν το θέλουμε λιωμένο. Όλα έχουν μαγειρευτεί και τσιγαριστεί πάρα πολύ ωραία, αλλά χωρίς να έχουν λιώσει. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να τρώμε όλοι καλά. Just like Star Foodies. Καλή συνέχεια στο OMNI One. Καλό σας απόγευμα. Μουα! Φιλάκια πολλά. Γεια σας!